Ο Άγιος Βασίλειος από την Κεσάρια βρέθηκε στο ακόντισμα της Νέας Καρβάλης για να συναντηθεί με τους ανθρώπους που κατέφθασαν για να τον δουν και να τον συναντήσουν από κοντά. Ο Άγιος Βασίλης ο Χριστιανός, ο οποίος φέρνει το μήνυμα της αγάπης, με όλη τη σημασία της λέξης, φέρνει την ειρήνη, τη σύνεση, την φρόνηση και το να έχουμε μεταξύ μας μία σχέση δίχως αντιπαλότητες, δίχως μίση, δίχως κακίες και δίχως φθόνο. Να μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε στον πλησίον μας αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας κάνει να ζηλέψουμε, αλλά να ζηλέψουμε επί το αγαθό, να προσπαθήσουμε να τον φτάσουμε και να δημιουργήσουμε έτσι ένα πεδίο ανόδου. Αυτό είναι ο λόγος της ύπαρξής μου εδώ πέρα, για να μεταφέρω αυτό το μήνυμα, παιδιά μου. Πλήθος κόσμου άκουσε τον Άγιο με πολύ προσοχή όσο έλεγε την ιστορία του. Ο ίδιος εξήγησε πως μέχρι και την τελευταία ημέρα του χρόνου θα βρίσκεται στη σπηλιά του στο ακόντισμα, προκειμένου να υποδεχθεί τον κόσμο που θα προσέλθει για να τον συναντήσει. Θα βρίσκομαι εδώ καθημερινά μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου, που τότε πλέον στις 1 η ώρα θα τελειώσει η παρουσία μου εδώ. Στις 1 το μεσημέρι θα τελειώσει η παρουσία μου εδώ, ενώ καθημερινά, εκτός από τα Χριστούγεννα που είναι μεγάλη μέρα και ο κόσμος πρέπει να είναι στα σπίτια του, καθημερινά λοιπόν θα είμαι από τις 10 μέχρι τις 4 για να έρχεται ο κόσμος, να δίνω την ευλογία στα παιδιά, να δίνω ευχές στον κόσμο για καλή υγεία και καλή δύναμη. Μετά την εξιστόρηση των λόγων του, Άγιος Βασίλειος μοίρασε στους πιστούς βασιλόπιτα και τόνισε πόσο σημαντικό για τη χριστιανοσύνη είναι το συγκεκριμένο έθιμο. Βασιλόπιτα η οποία, όπως είπα στην προηγούμενη αφήγησή μου, έχει ένα σημαντικό ρόλο στην χριστιανοσύνη. Είναι η παράδοση την οποία πρέπει να τηρούμε και να τη μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Όχι λοιπόν τσουρέκι, όχι πρωτοχρονιάτικη πίτα, βασιλόπιτα, η οποία έχει άμεση σχέση με την δική μου παρουσία επί της γης. Έτσι λοιπόν να μαθαίνουμε όλοι, και πρώτη και καλύτερη εγώ, να έχουμε καλή χρονιά. Να είσαι καλά αγαπητό μου παιδί, καλή χρονιά, να είστε ευλογημένοι, να έχετε υγεία, να έχετε σύνεση και φρόνηση.